συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι. Αποφάσισα να ανταποκριθώ στην τιμητική πρόσκληση με αφορμή το κάλεσμα για αγωνιστική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία, τα δικά μου συμπεράσματα από τη σύμπλευσή μου με τις δυνάμεις του ΠΑΜΗ στο δημόσιο, που στάθηκαν η αφορμή να γνωρίσω τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες το φωτεινό πρόσωπο του ΚΚΕ. Από το 2011 συμμετέχω ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα και εκλεγόμουν σε διάφορες θέσεις με παράταξη που προέρχεται από το πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλη. Πριν από 4 χρόνια όμως, η συνδικαλιστική μου δίωξη, αλλά και όλα όσα βιώσαμε και βιώνουμε ως εργαζόμενοι, στάθηκαν αφορμή για να συνειδητοποιήσω και να αναθεωρήσω πολλά πράγματα που μέχρι τότε τα θεωρούσα δεδομένα. Μέσα από τις προσωπικές δυσκολίες που κλήθηκα να αντιμετωπίσω, ζήγησα αρχές, αξίες, φιλίες, αλλά κυρίως κατάλαβα για πρώτη φορά ως εργαζόμενη για πάνω από 20 χρόνια την έννοια της αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς προσφοράς και της στήριξης από τους συναδέλφους του ΚΚΕ που δεν είχαν να κερδίσουν τίποτα από μένα, που μου έδωσαν το χέρι να σηκωθώ και να σταθώ στα πόδια μου, ανεξάρτητα τι πολιτικές επιλογές έκανα μέχρι τότε. Και το έκαναν αυτό γιατί το μόνο που τους νοιάζει είναι να υπερασπιστούν το δίκαιο με όποιο κόστος. Όλα αυτά με σημάδεψαν τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά και 4 χρόνια μετά, πιο όρημη και αποφασισμένη από ποτέ, χωρίς να έχω τίποτα να χάσω, με οδήγησαν να αλλάξω συνδικαλιστικό και πολιτικό προσανατολισμό και να διαλέξω έναν δρόμο δύσκολο και με εμπόδια. Έναν δρόμο όμως που στο διάβατο έχει σκοπούς με ανιδιοτέλεια και αγωνιστικότητα. Έτσι, πολύ πρόσφατα, πριν από 1 μήνα σχεδόν, συμπαρατάχθηκα για πρώτη φορά με το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΚΚΕ στην Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Έγινε το πρώτο βήμα και ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοι για πρώτη φορά. Ο αγώνας ήταν δύσκολος, αλλά οι συνάδελφοι μας στήριξαν με αποτέλεσμα το διπλασιασμό των εδρών μας με την κατάκτηση για πρώτη φορά δεύτερης έδρας από το 1974. Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι οι δυνάμεις που αντιστέκονται, αγωνιούν και αγωνίζονται, είναι εδώ ενισχυμένες. Γυρνάνε την πλάτη τους στον υπονομευτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Δείχνουν ποιος είναι ο μονόδρομος για όλους τους εργαζόμενους. Ήταν ένα πρώτο βήμα, κόντρα σε όσους επιδιώκουν το τέλος των σωματείων και το μετασχηματισμό τους σε ηλεκτρονικές λέσχες. Κόντρα σε όλους όσους έχουν προεξοφλήσει το τέλος της απεργίας ως μορφής πάλης, είναι ανάγκη το συνδικαλιστικό κίνημα στο δημόσιο τομέα, αλλά και συνολικά, να συζητήσει συλλογικά και οργανωμένα, να δώσει την απάντησή του. Και αυτό έκαναν οι συνάδελφοι των δασικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της διαχρονικής τάσης και των αγώνων των συναγωνιστών συνδικαλιστών του ΚΚΕ. Ο κόσμος αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες αυταπάτες. Γιατί δεν μας αξίζει να αρκούμαστε σε λογικές, όπως ότι αν κυνηγήσουμε το μικρότερο κακό, το εφικτό, ίσως η επίθεση θα είναι μικρότερη. Ότι αν αναθέσουμε σε κάποιους άλλους να λύσουν τα προβλήματά μας, ίσως και να τα καταφέρουμε. Το δεν πάει άλλο λοιπόν που νιώθουμε ότι πάει να μας πνίξει, πρέπει να το μετουσιώσουμε σε μια απόφαση αλλαγής πλεύσης από τη μέχρι τώρα πορεία κάποιων από εμάς. Και αυτό έκανα εγώ. Συμπορεύομαι λοιπόν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστρες που παλεύουν μέσα από αυτό αποτελούν πόλο συσπήρωσης κάθε τίμιο αγωνιστή. Δεν μασάνε λόγια και έργα. Συγκρούνται με κάθε κυβερνητική πολιτική που έχουν στόχο τις κατακτήσεις μας. Παλεύουν για νέες κατακτήσεις. Συμβάλλουν καθοριστικά ώστε να αποτελούν τα σωματεία και οι σύλλογοι το πραγματικό στήριγμα και συλλογικό αποκούμπι όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από πολιτική ή κομματική τοποθέτηση. Σε όσους διστάζουν να κάνουν το βήμα, θα πω αυτό που εγώ πιστεύω και βίωσα. Συμπορευόμαστε με συναγωνιστές που έχουμε κοινό πλαίσιο αξιών, διεκδικήσεων, οραμάτων.
που δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση, που αναζητούν, ανησυχούν και προβληματίζονται για τη διέξοδο. Είναι σημαντικό να σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ακόμα και αν αυτό μας στοιχήσει τα όποια προνόμια θεωρούμε ότι έχουμε αποκτήσει. Ρίχνουμε κόκκινο στη νύχτα που μας ετοιμάζουν. Εμπιστευόμαστε τη δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που γίνεται και δική μας. Καλή αντάμωση στους απόψεις.